Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, μιλούμε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που έχει ξεκινήσει, ωστόσο είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχουμε κάποια παράταση μέσα στο καλοκαίρι. Το ερώτημα τώρα, Γιώργο, είναι ένα άλλο, γιατί είδαμε για στην ουσία για τα φυσικά πρόσωπα. Και θα επανέλθουμε πάλι μετά. Θα επανέλθουμε φυσικά. Δεν τα αφήνουμε φυσικά, γιατί και έχουμε συνεχώς ερωτήματα. Ένα βασικό ερώτημα πάνω σε αυτά τα που ζητούσαμε είναι το πότε υποβάλλουν δήλωση η ΑΕ, η ΕΠΕ. Τι γίνεται με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ. Μάλιστα. Και εδώ είναι το ερώτημα αν υπάρχει και σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Καταρχήν, δόθηκαν παρατάσεις και λογικό είναι, γιατί άργησε να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων των νομικών προσώπων, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κλπ. Αυτά που είναι τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα. Δόθηκε λοιπόν μία παράταση για αυτές μέχρι τις 28 Ιουνίου. Ενώ αντίθετα για ομόρυθμες, ετερόρυθμες κλπ. Δόθηκε μέχρι τις 17 Ιουνίου. Τις αφήνουμε αυτές, γιατί αυτές δεν συγκρούνται τόσο. Λοιπόν, πάμε σε ΑΕ, ΕΠΕ και τα λοιπά νομικά πρόσωπα. Δόθηκε η παράταση μέχρι τις 28 λοιπόν του Ιουνίου. Απ' την άλλη τη μεριά, είχε βγει νωρίτερα το Υπουργείο Οικονομικών και με μία απόφασή του είχε πει ότι, ειδικά για φέτος, για λόγω των αλλαγών αυτών που έχουν γίνει, και ότι δίνεται η δυνατότητα στις ΑΕ, στις ΕΠΕ, να συντάξουν τις οικονομικές καταστάσεις, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Άρα η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων θα μπορεί κανονικά με την παράταση που έχει δώσει να δοθεί μέχρι και τις 28 του Ιουνίου. Έλα όμως από την άλλη μεριά, ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες, ότι πρέπει μέχρι και τις 10 του αργότερου του μήνα να έχουν υποβληθεί στο ΓΕΜΗ το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει τον ισολογισμό, οι οικονομικές καταστάσεις. Γιατί εν όψη υπάρχει το 20ήμερο η προθεσμία μέχρι και την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία μάξιμουμ μπορεί να γίνει μέχρι και την 30 Ιουνίου. Αποτέλεσμα τώρα. Να λες, δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις 28, το αργότερο 28, καταληκτική ημερομηνία Ιουνίου. Από την άλλη τη μεριά, να έχεις βγάλει την απόφαση εκείνη που παρατείνεις την προθεσμία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υπάρχει κενό δηλαδή στο συγκεκριμένο κομμάτι, όταν ο εμπορικός νόμος, ο κωδικοποιημένος νόμος 290 του 1920 περί ανωνύμων εταιριών, έχει ρητές προθεσμίες μέχρι πότε θα πρέπει να πάνε. Παλιά πηγαίνανε στην Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας, τώρα πηγαίνουν στο Γενικό Μητρό, στο ΓΕΜΗ. Πότε θα πρέπει να πάνε οι οικονομικές καταστάσεις εν όψη και να δημοσιευτούν αυτές, γιατί θα πάει και το παράβολο κανονικά για δημοσίευση στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης. Η διαδικασία που ξέραμε, και ειδικά ξέρουν όσοι ασχολούνται με τις ανώνυμες εταιρείες, απλώς αντί να πηγαίνουν στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας, πηγαίνουν πλέον στο ΓΕΜΗ. Και να συγκρούνται με αυτό, γιατί πρέπει, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες προκύπτουν από την εμπορική νομοθεσία, οι οποίες καταληκτικά είναι μέχρι αυτή τη βδομάδα στην ουσία για να έχεις, γι' αυτό υπάρχει και ανακοίνωση από το. Από το ΕΒΑ ότι θα δέχεται και Σάββατο μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, στις 3 ώρα το μεσημέρι θα δέχεται τις συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, γιατί μέχρι τις 10 του μήνα έπρεπε αυτό να έχει ολοκληρωθεί, γιατί μένει το 20ήμερο που βάζει ο νόμος μέχρι να γίνει και η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Αποτέλεσμα. Και τι θα πρέπει να γίνει, διότι εδώ είναι το... Αποτέλεσμα. Πρέπει ή να γυρίσει το Υπουργείο στο το οποίο υποπτεύει το ΓΕΜΗ, που έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής, δηλαδή ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, να πει ότι κατ' εξαίρεση φέτος για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση, ώστε να συμβαδίζουν, γιατί υπάρχει το κενό το συγκεκριμένο, για όσους βέβαια έχουν αυτά τα προβλήματα, γιατί η πλειοψηφία, εγώ τουλάχιστον παίρνω τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα, η πλειοψηφία έχει ολοκληρώσει τις οικονομικές καταστάσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει ετοιμάσει και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το μόνο που περίμενε είναι να ανοίξει πλατφόρμα για να ρίξει και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Δηλαδή, προλαβαίνει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τις προλαβαίνει πραγματικά, δεν υφίσταται θέμα, γιατί δεν ήταν κατά ανάγκη να ανοίξει το σύστημα για να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μπορείς να τη φτιάξεις σε απλό χαρτί, και σε ένα εξελάκι, σε απλό χαρτί, στα έντυπα τα χειρόγραφα που υπάρχουν και μετά να παρατηρήσεις. Άρα δεν τίθεται θέμα. Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένες περιπτώσεις, και ειδικά στην περιφέρεια,
που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες εργασίες και εκεί πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα, προβλήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή κάποιων προστήμων από την αρμόδια διοικητική αρχή. Όχι φορολογικών προστήμων. Είναι πρακτικής φύσης ζητήματα. Είναι πρακτικά, πρακτικής φύσης και μάλλον ο τηλεθεατής που έκανε το ερώτημα είχε, αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αντιμετωπίζει. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν είναι γενικευμένο το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι γενικό το πρόβλημα. Υφίσταται. Ίσως να πρέπει να το δούμε και αυτό για να μην υπάρχουν υφίσταται το προβλήματα και σε αυτές τις εταιρείες. Και στη μέση. Λογιστή φοροτεχνική. Εδώ είναι. Και στη μέση λογιστή φοροτεχνική. Που εδώ λοιπόν, Γιώργο, ήθελε. Το προλόγισμα μάλλον και στο πρώτο κομμάτι τη εκπομπή. Όχι, θα κάνω μια αναφορά γιατί δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα από συναδέλφου. Και λέει, δεν λέγεται τίποτα πάνω στο συγκεκριμένο. Και λέω, εντάξει, παιδιά, υπάρχουν και τα θεσμικά όργανα. Πέραν το ότι μπορεί να πει, ας πούμε, ο Κορομιλάς ή οποιοδήποτε άλλος πάνω στα θέματα, υπάρχουν και τα θεσμικά όργανα. Τα όργανα αυτά είναι οι πρωτοβάθμιες ενώσεις σε κάθε νομό. Και υπάρχει βέβαια και μια ομοσπονδία, η οποία πρέπει να έχει και τον τελευταίο λόγο και να είναι άμεσα να φροντίσει για τα συγκεκριμένα θέματα. Πέραν όμως αυτού, βλέπουμε να παρατηρείται το εξής. Και εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου γιατί κάποια στιγμή παρακολούθησα ένα συγκεκριμένο θέμα να γυρνάει κάποιος γνωστότατος. Δεν θα πούμε όνομα, το πόνιμο δεν είναι σωστό. Εκτός αν τον φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή και το πούμε όλοι μαζί. Να γυρνάει και να λέει ότι εντάξει, οι πιο περιζήτητοι γαμπροί σήμερα είναι λογιστές και οι πιο περιζήτητες νύφες είναι λογίστριες. Δηλαδή λέγοντας ότι από τη στιγμή που βάλαμε υποχρεωτική υποβολή των δηλώσεων μέσω του διαδικτύου, όλοι θα σπεύσουν στα λογιστικά γραφεία, άρα λοιπόν θα είστε περιζήτητοι και θα οικονομήσετε φραγκά. Πρώτον, μύθος πρώτος. Θα να γυρνάμε και να κάνουμε έστω και χάρινα στεϊσμού. Εγώ θεωρώ ότι έγινε χάρινα στεϊσμού. Έστω και χάρινα στεϊσμού. Τέτοια περίοδο, μια έμεση μομφή σε έναν κλάδο, επιστημονικό κλάδο, δεν είναι σωστό. Πρώτο δεδομένο. Δεύτερο, έχει αναλογιστεί κανένας ο λογιστής φοροτεχνικός τι ώρα πάει το πρωί στο γραφείο του και τι ώρα φεύγει? Έχει αναλογιστεί κανένας ότι με τις διακοπές που κάνει το τάξη σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που έχει ανακοινώσει, απογευματινές ας πούμε, που είναι και οι ώρες που μπορεί κάποιος να κάτσει άνετα και να στείλει κάποια πράγματα μέσω διαδικτύου, ότι αναγκάζονται και ξενυχτάνε? Έχει αναλογιστεί κανένας ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα, τα δεδομένα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και στις επικοινωνίες και στο ίντερνετ και στις ταχύτητες και όλα αυτά, αν οδηγούν σε προβλήματα και ποια προβλήματα μπορεί να είναι αυτά? Είναι γεγονός πάντως, Γιώργο, ότι οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί δεν είναι η δουλειά τους μόνο να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις, που αυτό θα γίνει τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Όχι, που είναι μια επίπονη διαδικασία. Είναι και κρατούν για παράδειγμα για βιβλία από επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν να πούμε τον όγκο εργασίας, ποιος είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ότι κρατάς τα βιβλία κάποιων επιχειρήσεων. Υπάρχουν συνάδελφοι που κρατάνε τα βιβλία των επιχειρήσεων. Το να κρατάς τα βιβλία των επιχειρήσεων σημαίνει ότι είσαι υπεύθυνος. Αν έχει προσωπικό, να στην ουσία δουλεύεις ως εκαθαριστής μισθοδοσίας, να βγάλεις τις μισθοδοσίες, να είσαι απίκο με το ΙΚΑ κανονικά, να βγουν σωστά οι εισφορές, δώσεις τις εισφορές στο ΙΚΑ, δηλαδή να ετοιμάσεις ο πελάτης σου να πληρώσει τις εισφορές κανονικά σε όλα τα ταμεία τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν συνάδελφοι σε τουριστικές περιοχές που τώρα είναι ο φόρτος εργασίας, που δουλεύουν το χειμώνα με όσους παραμένουν εκεί πέρα και τώρα δουλεύουν με όλους αυτούς λόγω ότι είναι τουριστικές περιοχές. Έχεις παράλληλα τις φορολογικές υποχρεώσεις. Και ειδικά μες στο καλοκαίρι πέφτει και ΦΠΑ. ΦΠΑ κάθε μήνα για τα διπλογραφικά βιβλία. Στο τρίμηνο που είναι για τα απλογραφικά βιβλία. Δηλαδή υπάρχει τρέχουσα δουλειά ή όπως θέλουν να το λένε οι συνάδελφοι, η λάτζα της καθημερινότητας. Πέραν από αυτό, να έχεις επιφορτιστεί, να στείλεις και τις δηλώσεις. Ναι, θα στείλεις τις δηλώσεις. Αλλά έχεις ένα περιθώριο από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου. Ποια είναι η παράταση που πρέπει να δοθεί? Αν εκτιμά η πολιτεία ότι θέλουν 5 μήνες να υποβληθούν οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων, όταν ξεκίνησε πριν 10 μέρες, να μετρήσουμε ακριβώς το διάστημα και με το πεντάμινο που θα παρέχει, το παρεντάμινο να είναι και η καταληκτική ημερομηνία. Έχει αναλογιστεί κανένας ότι ο λογιστής φοροτεχνικός
Έχει οικογένεια. Έχει οικογένεια. Η οικογένειά του θα κάνει φέτος διακοπές. Και ειδικά όσοι είναι στα αστικά κέντρα, γιατί όσοι είναι στην περιφέρεια, εκ των πραγμάτων δεν κάνουν διακοπές. Το λένε σαφέστατα γιατί δουλεύουν. Θα πάρει την οικογένειά του να κάνει διακοπές. Θα κλειδώσει τα παιδιά του μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι υπολογιστή φοροτεχνική, Γιώργο, είναι αυτή που θα είναι στο επίκεντρο του επόμενου τουλάχιστον τρεις μήνες. Θα είναι στο επίκεντρο. Μέσα στο καλοκαίρι. Θα είναι στο επίκεντρο, αλλά δεν μπορεί για κάθε στραβό κλπ. Να είναι ο λογιστή φοροτεχνικό, γιατί το οτιδήποτε στραβό γίνει, ποιο θέλει ο λογιστή φοροτεχνικό. Και αυτό μπορεί να το πει από τον πελάτη. Όταν δεν του αρέσουν αυτά που θα του πει, είτε από την διοίκηση. Πρέπει λοιπόν να κάτσουμε να δούμε και να πούμε. Είναι ένας κλάδος ο οποίος μοχθεί καθημερινά για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Είναι ο άμεσος συνεργάτης του Υπουργείου Οικονομικών, άρα πρέπει να τον αντιμετωπίσει ως άμεσο συνεργάτη και το Υπουργείο Οικονομικών σε κάθε περίπτωση. Και σε αυτή εδώ πέρα την. Όχι να τον αντιμετωπίζει ως άμεσο δημόσιο υπάλληλο, γιατί αυτή τη στιγμή έχει φορτώσει επάνω του όλη τη δουλειά που προσπαθεί να κάνει με τις περικοπές που κάνει στο δημόσιο τομέα. Λοιπόν, και δεν ταυτόχρονα να ερμηνεύσει προς τότε ο Γιώργο και και να βγαίνουν και κάποιοι τώρα ελαφρά την καρδία να τους λιδωρούν, να λιδωρούν έναν κλάδο. Αν δεν θέλουν. Γιατί κάποτε, κοίταξε, παλαιότερα όταν θέλουν να βρίσουν παλαιότερο πρωθυπουργό της χώρας, τον αποκαλούσαν λογιστή. Δηλαδή, τέτοια απαξίωση για ένα κλάδο ο οποίος συμβάλλει τα μέγιστα στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδους απαξίωση. Θα τον δούμε λοιπόν σαν έναν επαγγελματία ο οποίος μάχεται, σαν έναν επαγγελματία ο οποίος έχει κοινωνική συνείδηση, σαν έναν επαγγελματία ο οποίος θα κρίνει σε κάθε περίπτωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση, πού μπορεί να βοηθήσει. Για να πούμε και αυτό, γιατί κάποιοι βγήκαν και είπαν: πηγαίνετε στους λογιστές, ειδικά ας πούμε, συνταξιούχοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, να σας κάνουν και είναι υποχρεωμένοι να σας κάνουν δωρεάν τις δουλειές. Δεν είναι υποχρεωμένοι. Υποχρεωμένοι να κρίνουν κατά περίπτωση και εκεί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα και αυτό το έχει αποδείξει ο κλάδος ο συγκεκριμένος. Όσο και αν κοφεύουν λοιπόν οι διοικούντες τους θεσμικούς φορείς, θα πρέπει και αυτοί να αφυπνιστούν, γιατί αυτά έχουν βρει την απουσία πραγματικά της εκπροσώπησης του κλάδου, της πραγματικής εκπροσώπησης, της δυναμικής εκπροσώπησης του κλάδου. Αυτή την απουσία της δυναμικής εκπροσώπησης του κλάδου έχουν βρει κάποιοι και έρχονται και λένε όλα αυτά τα πράγματα. Ας ξυπνήσουν και αυτοί οι οποίοι κρατάνε και ζεσταίνουν τις καρέκλες σε κάθε περίπτωση στο. Λοιπόν, αυτό είναι η παρέμβαση έτσι για τους λογιστές. Έπρεπε να γίνει συγκεκριμένη, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Και σε αυτή εδώ την εκπομπή δεν κρυβόμαστε. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ποτέ δεν είχαμε ασχοληθεί με κλαδικά θέματα. Αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να ασχοληθούμε, γιατί μια εκπομπή που βλέπουν πάρα πολλοί λογιστές φοροτεχνικοί πανελλαδικά και λένε κάτι ρε παιδιά και για μας. Λοιπόν, και παράλληλα να προσθέσω εγώ για να κλείσουμε με αυτό, θα πρέπει να δουν τι αλλαγές κάνει και το Υπουργείο Οικονομικών, διότι κάνει στόχους. Είδαμε νωρίτερα, μιλήσαμε επί 5-6 λεπτά για τους στόχους των καταθέσεων και τους συνδικιούχους τι θα πρέπει να γίνει. Έχουμε φτάσει να υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις και να μην ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Όπως και με αρκετά ακόμα τα οποία εκκρεμούν. Λοιπόν, Γιώργο, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές μας που άλλη μια βραδιά ήταν μαζί μας. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε εδώ πέρα. Ελπίζουμε να έχουν ξεκαθαριστεί αυτά με περισσότερο χρηστικά θέματα για ορισμένα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα σε κάθε περίπτωση. Και ίσως να έχουμε και μια τουλάχιστον τοποθέτηση παραπάνω για την, αν θα έχουμε παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων τουλάχιστον για φέτος. Να τη θεωρείς δεδομένη. Να τη θεωρήσουμε δεδομένη, τουλάχιστον να μάθουμε μέχρι πότε θα είναι, διότι πολλοί ρωτούν. Γνωρίζουν ότι δεν προλαβαίνουν μέχρι τέλη Ιούνιου. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.